Νομίζω θα το άκουγε στο ράδιο. Προσπαθώ να βλέπω μόνο παιχνίδια της ανόρθωσης όταν έχω χρόνο, γιατί ο χρόνος είναι περιορισμένος, δεν είναι όπως παλιά. Παλιά βλέπατε κι άλλων ομάδων? Έβλεπα σχεδόν όλα τα παιχνίδια. Όποτε μπορούσα. Παλιά, αλλά τώρα όταν έχω χρόνο προσπαθώ να το αφιερώνω γιατί είναι ανόρθωση. Το χθεσινό το είδατε? Το είδα, ναι. Ήμουνα στο γήπεδο. Και? Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι παράξενο. Στο πρώτο παιχνίδι μπορούσαμε να καθαρίσουμε το παιχνίδι. Δεχθήκαμε ένα τέρμα από το τίποτε και μετά όλα ένα τραμπίκ. Στο δεύτερο ημίχρονο μπορούσαμε να σκοράρουμε με αυτήν τη φάση του... Μιλάτε όπως τον προπονητή. Του Αραγιούρη. Μπορούσαμε να πάρουμε προβάδισμα, δεχθήκαμε τέρμα και να τραμπήκαν όλα. Είναι πολύ παράξενη όμως και η πορεία της ανόρθωσης φέτος. Εντάξει, μία του ύψους, μία του βάθους. Δεν είναι μόνο η ανόρθωση που έχει παράξενη. Ναι, είναι όλες οι ομάδες. Εγώ θυμάμαι την ΑΕΛ όταν έπαιξε με την ανόρθωση και σε αυτόν τον παιχνίδι. Νομίζω είναι η τελευταία φορά που έχει κερδίσει η ΑΕΛ. Κέρδισε η ΑΕΛ, ήταν στις πρώτες θέσεις. Τώρα έχει να κερδίσει από την ημέρα που μας κέρδισε εμάς. Τέσσερα παιχνίδια. Βλέπουμε την Ομόνια να έχει προβλήματα, βλέπουμε το ΑΠΟΕΛ. Το θέμα είναι μια ομάδα όταν θα ξεκινήσει να είναι σταθερή και να κάνει 3-4 συνεχόμενες νίκες, θα γίνει διαφορά. Γενικά, γενικότερα η άποψή σας για το φετινό πρωτάθλημα? Έχει αρκετές ανατροπές. Εξαρτάται ποιες ομάδες θα είναι στην πρώτη εξάδα. Και εκεί θα παιχθούν όλα. Ναι. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι ο κύριος Χατζηπαντέλας ήταν και πρώην πρόεδρος της ανόρθωσης. Οπότε λύνεται και η απορία σου γιατί μιλάει σαν προπονητής. Ξέρει πολύ καλά. Ναι, εγώ ήθελα και τον να ρωτήσω πάλι για πολλούς άλλους. Γιατί έχει χάσει το παιχνίδι με τον τρόπο που το έχασε? Όχι, η διαφορά της ανόρθωσης φέτος από πέρσι ήταν ότι δεν έχουμε το εύκολο τέρμα. Ενώ κάνουμε ευκαιρίες, δεν έχουμε το εύκολο τέρμα. Και υπάρχει το άλλο παράδοξο. Φέτος δεχόμαστε εύκολο τέρμα. Mm. Αλλά εντάξει, αυτά είναι. Περνάει από το μυαλό σας ότι αν δεν βελτιωθεί αυτούς τους τομείς, ότι θα κινδυνεύσει σοβαρά να μην μπει η εξάδα? Εγώ θεωρώ ότι θα βελτιωθούμε. Γιατί η ανόρθωση πάντα όταν έχει κρίση, ειδικά τα τελευταία 1-2 χρόνια, το είδαμε και πέρσι. Πέρσι χάσαμε από τον Απόλλωνα, υπήρχε ένας πανικός, υπήρχε. Παρόν λίγο να τα διαλύσουμε όλα, υπήρξε ψυχραιμία, υπήρξε... Τι συμβαίνει στην ανόρθωση για αυτό περίμενε, το... Περίμενε, Μαρικό μου. Ναι. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι, αυτό είναι το μυστικό τώρα που υπάρχει αυτή η μινι κρίση, η ψυχραιμία. Πρέπει να υπάρχει ψυχραιμία. Στην ανόρθωση υπάρχει ένα συστατικό και από την προπονητική ομάδα και από τη διοίκηση που έχουν και δύο τρομερό πάθος για την ομάδα. Εγώ θεωρώ άτομα που έχουν πάθος με αυτό που κάνουν έχουν επιτυχίες. Ναι. Υπάρχει, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το πάθος που έχει ο προπονητής μας. Το ίδιο είναι το πάθος που έχει και η διοίκηση, ο φίλος μου, ο Χαμπουλάς. Υπάρχει αρκετό πάθος για να πάει καλά η ομάδα. Επενδύεται δηλαδή σε αυτό το κομμάτι, στα πρόσωπα και των διοικούντων και του τεχνικού επιτελείου. Σίγουρα είναι έμπειροι και ο φίλος μου, ο Ευγένιος, φέτος είναι ακόμα πιο έμπειρος από τα πέρσι. Ναι, καμιά φορά ξεφεύγουν τα πράγματα. Ενώ δεν έχει να κάνει με την εμπειρία. Μπορεί να σου πάνε στραβά για διάφορους λόγους. Για να ρίξεις την ευθύνη στην διοίκηση, γιατί δεν μπορεί να σκοράρει. Η ανόρθωση πλήρωσε ακριβά όταν παίρναμε αποφάσεις σε νευρασμό ψυχής. Το λέω γιατί ήμουν παρόν σε μερικές φορές που πήραμε αυτές τις αποφάσεις. Εγώ θέλω να μου πείτε την άποψή σας και για τον Ολυμπιακό. Γιατί είναι μια ομάδα την οποία βλέπουμε να συνεχίζει την καλή της πορεία από πέρσι και εκτός από ανόρθωση κέρδισε άλλες δύο ομάδες, την Ομόνια και τον ΑΠΟΕΛ. Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που μπορεί να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα, ενώ από τις μεγάλες της ομάδες. Εντάξει, είναι η ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο ωραίων, ξεκίνησε μια καλή πορεία πέρσι, τη συνεχίζει φέτος. Εντάξει, αλλά όπως με τον Ολυμπιακό, αν έχανε χθες Ολυμπιακός, θα μιλούσαμε για άλλα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Είναι αυτό που λέω που τα πράγματα αλλάζουν κάθε στιγμή, κάθε εβδομάδα να έχουμε διαφορετικές ανατροπές. Είσαστε άνθρωπος του ποδοσφαίρου, παρακολουθείτε στενά κάποιες ομάδες. Όχι μόνο του ποδοσφαίρου, έχει κάνει και στο βόλεϊ. Στο βόλεϊ έγινε εγώ. Χρόνια. Είμαι ακόμα. Είμαστε ακόμα. Θα πούμε και άλλα πράγματα. Γιατί... Ότι έχει σχέση με την ανόρθωση, είμαστε παρόν. Λοιπόν, θα θέλατε κάποιον ποδοσφαιριστή από τον Ολυμπιακό στην ανόρθωση? Θεωρώ ότι έχουμε προπονητή
Και ναι. Ξέρει καλύτερα από όλους. Ωραία απάντηση. Να μην γίνουμε και προπονητές τώρα. Ναι. Κάποιοι κατά λάθος, τώρα που είμαι υπουργός υγείας, με συγχύζουν και με λένε γιατρέ. Τους λέω, παιδιά, δεν είμαι γιατρός. Μην με συγχύζετε, όλα μας συγχύζουν, τώρα είμαστε και προπονητές. Ναι. Δεν θα θέλατε το Σαρφό στην ομάδα σας? Ένας παίχτης πολύ καλός. Νομίζω ο προπονητής μας έχει μάτι, βλέπει τους παίχτες. Αν πρέπει να τον πάρουμε, θα τον πάρουμε. Ο πρόεδρος, ο υπουργός μάλλον ξεκίνησε τις τρίπλες. Πανικού. Ναι, είναι. Τριπλαδωρός. Όχι, πολιτική. Πολιτικού. Είναι πολιτική αυτή. Για τα καλά στην πολιτική. Ζορίζει το πράγμα σε μια ομάδα και είσαι διοικητικός ηγέτης. Πόσο δύσκολο είναι να απεγκλωβιστείς από τέτοιας φύσεως προβλήματα? Δεν πάει καλά, σε παίρνουν τα αποτελέσματα από κάτω, αρχίζει η πίεση από τους οπαδούς και είσαι πρόεδρος, είσαι σε ένα διοικητικό συμβούλιο με πολύ κόσμο πίσω. Πόσο είναι το ζόρι ενός διοικητικού ηγέτη? Το χειρότερο πράγμα που μπορεί να συμβεί κάποιον που είναι στα διοικητικά μιας ομάδας είναι να μην κερδίσει η ομάδα του το Σαββατοκυριακό. Και να έχεις πολύ κόσμο πίσω σου. Μιλούμε εμείς για διανόρθωση, οπότε δεν κερδίζαμε Σαββατοκυριακό, ήταν που τα χειρότερα που μπορεί να έχει κάποιος. Γιατί αλλά από την άλλη, αν κερδίζει ένα σημαντικό παιχνίδι, είναι ανατροπή δεδομένων. Ένα κακό Σαββατοκυριακό για τον πρόεδρο, όχι μόνο για αυτόν, αλλά μια και άνοιξε η κουβέντα. Είναι πολύ κακό. Εντάξει, σίγουρα επειδή υπάρχει τόσο πολλή κόσμο που έχει προσδοκίες και όταν αυτός ο κόσμος είναι λυπημένος, νιώθει και η διοίκηση. Σωστά. Είπατε πριν ότι ο προπονητής έχει μάτι. Ο προπονητής της Ανόρθωσης χθες έκανε μια πολύ σημαντική δήλωση, η οποία σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά επισκίασε και την ίδια την αναμέτρηση. Να την παρακολουθήσουμε και θα την σχολιάσουμε. Κάποιοι παίχτες πιστεύω ότι δεν μπορούν να μας βοηθήσουν και όσο γρήγορα να φύγουν τόσο θα είναι καλύτερα και για αυτούς και για μας. Πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις ούτε ώστε η ομάδα να αποχωρήσει, διότι έτσι όπως είμαστε είναι πράγματι κρίμα και σήμερα θα έλεγα ότι φεύγουμε από το Κασιπί με 0 βαθμούς, που πιστεύω ότι αξίζαμε, τουλάχιστον σοβαλία. Δεν θέλω τώρα να μιλήσω για τις θέσεις, είπαμε κάποια πράγματα και θα το δείτε και εσείς. Αλλά είναι σίγουρα ότι κάποιοι παίχτες από σήμερα θα φύγουν, δεν θα είναι στην Από σήμερα θα φύγουν, δηλαδή απόψες. Είναι δήλωση του Τιμούρ Κετσπάγια. Και ο Τιμούρ είναι ο άνθρωπος, αυτό που σκέφτεται το εκφράζει. Ναι. Δηλαδή δεν το σταματάει τίποτα. Μην είμαι εδώ. Είστε πρόεδρος της Ανόρθωσης σήμερα. Ναι. Προπονητής λέει απόψε φεύγουν παίκτες. Τα οικονομικά δεν μας παίρνουν. Σε πόσο δύσκολη θέση έρχεστε? Εντάξει, να σας πω ένα πράγμα να μην πούμε σε αυτά. Όλοι οι προπονητές έχουν έναν τρόπο να διαχειριστούν τους παίκτες τους. Όλοι οι προπονητές. Ο δικός μας ο προπονητής αποφάσισε με συγκεκριμένο τρόπο. Έναν τρόπο που τον έκανε και πέρσι μετά το παιχνίδι με τον Απόλλωνα που έφυγε ο Σίντερφελ. Και βγήκε αυτόν το θέμα, αλλά αποφάσισε με αυτόν τον τρόπο. Θεωρεί ότι μπορεί να αφυπνίσει την ομάδα με αυτόν τον τρόπο. Και σας λέω εγώ, ο Solskjaer στη Manchester United. Τελευταία 5 παιχνίδια έχανε. Μπράβο στους παίχτες μου, μπράβο στους παίχτες μου, μπράβο στους παίχτες μου. Τι έγινε? Είναι σπίτι του τώρα. Ναι, εγώ λέω, αν έρχεται σε δύσκολη θέση το Διοικητικό Συμβούλιο με την έννοια ότι θέλω να φύγει η Μαρίνα, ο Υπουργός, ναι, ο Πανίκος, αλλά τα συμβόλαιά τους είναι 2 χρόνια. Ναι, αλλά ο Τιμούρα και από την πρώτη φορά που ήταν στην Ανόρθωση, πάντα προσπαθούσε όταν φεύγαν παίχτες να φεύγαν χωρίς να έχουμε αποζημιώσεις. Άρα νομίζω είναι πολύ σωστός. Όσον αφορά τα οικονομικά. Δεν θεωρείτε ότι θα επηρεάσει την ομάδα η δήλωση ως δήλωση? Μάλλον θα την ωφελέσει φεύγοντας κάποιοι ποδοσφαιριστές που για τον προπονητή δεν μπορούν να συνεισφέρουν. Τα αποτελέσματα θα κρίνουν αν είναι σωστά αυτά που έκανε. Αλλά θέλω να σας πω ότι οι διάφοροι προπονητές επιλέγουν διάφορους τρόπους να αφυπνίσουν την ομάδα. Ο δικός μας επέλεξε αυτόν τον τρόπο όπως το έκανε και στο παρελθόν. Συμφωνείτε με την δήλωση δηλαδή του Τιμούρ?
Εντάξει, το έκανε και πέρσι. Του βγήκε. Του βγήκε, θα λοιπόν, μας βγήκε φέτος. Λοιπόν, να πω κάτι τώρα, σαν πληροφορία, όσον αφορά το κομμάτι το ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Έχουν πάρθει αποφάσεις οι οποίες αγγίζουν τον Νινούα, τον Μπουσουλάζιτς και τον Λάφερτη. Δεν θα διακοπούν συμβόλαια τώρα, γιατί αν διακοπούν συμβόλαια τώρα και σβηστούν ενώ από το δυναμικό, χάνει την μεταγραφή του Ιανουαρίου. Αν φύγει τώρα παίχτης, δεν μπορείς να κάνεις διαγραφή. Πάλι πρέπει να διώξεις άλλο. Πάλι πρέπει να διώξεις άλλος. Άρα, οι όποιες διαγραφές ποδοσφαιριστών γίνουν, θα γίνουν τον... Την ώρα που πρέπει, μεταγραφή περίοδο. Τον Ιανουάριο, ναι. Δεν μπορούν να φύγουν τώρα ποδοσφαιριστές από οποιανδήποτε ομάδα. Σωστά. Η διοίκηση το χειρίζεται με λεπτούς χειρισμούς από ό,τι έχω αντιληφθεί. Κάποιοι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές θα ξεκινήσουν να προπονούνται μόνοι τους, ατομικά. Επαναλαμβάνω όμως ότι διακοπή συμβολαίου και διαγραφή ποδοσφαιριστών δεν θα υπάρξει μέχρι και το τέλος του Δεκεμβρίου. Συμφωνούμε. Συμφωνείτε. Ναι. Αυτό θα κάνετε και εσείς δηλαδή. Εγώ έχουμε διοίκηση, θα το κάνει. Ο Ολυμπιακός βάζει δύσκολα στην ανόρθωση. Αυτό είναι δεδομένο και στον τελικό έβαλε δύσκολα. Εντάξει, έβαλε δύσκολα, αλλά πήραμε τον κυπέλλο. Ναι, δύσκολα τον πήραμε. Ναι. Είναι δεδομένο όμως ότι χθες δεν ήταν η ομάδα όπως θα τη θέλατε. Όχι, έχω πει στο πρώτο ημίχρονο ότι είχαμε πολλές ευκαιρίες που μπορούσαμε να καθαρίσουμε το παιχνίδι πριν την ισοφάριση. Ο Άρτα σας αρέσει. Εντάξει, χθες έκανε το καλύτερο του παιχνίδι στην ανόρθωση. Τα προηγούμενα παιχνίδια ήταν καλός, αλλά όχι ουσιαστικός. Χθες ήταν και ουσιαστικός. Mm-hmm. Στο μυαλό σας, ποια είναι η ομάδα με τις περισσότερες πιθανότητες να πάρει τον τίτλο? Στην αρχή του πρωταθλήματος, όλοι θεωρούσαμε Ομόνια Ανόρθωση. Τώρα έχει προβάδισμα ο Απόλλωνας και η ΑΕΚ. Από αυτές τις δύο ομάδες εξαρτάται αν θα διαχειριστούν σωστά τα παιχνίδια που έχουν και αυτό είναι το προβάδισμα που δεν έχουν. Δεν θέλω να σας δεσμεύσω. Εννοώ σήμερα. Άρα είναι φυσιολογικό αυτό που συζητάμε. Σήμερα, αν βλέπετε τον Απόλλωνα και την ΑΕΚ. Είναι η βαθμολογία δείχνει μια εικόνα που δεν μπορεί να πει ψέματα. Αν φύγουμε τη βαθμολογία και μείνουμε στην απόδοση, πάλι στις δύο μένετε. Εγώ θεωρώ ότι θα μπορεί να υπάρξουν ανατροπές. Απλώς πρέπει και η Ομόνια και το ΑΠΟΕΛ και η Ανόρθωση, αν κάνουν τρεις συνεχόμενες νίκες ή τέσσερις νίκες συνεχόμενες, που είναι ομάδες μεγάλες με ενθουσιασμό, θα αλλάξουν όλα τα δεδομένα. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο ομάδες που είναι μπροστά. Από αυτές τις ομάδες εξαρτάται να δώσουν την ευκαιρία σε αυτές τις άλλες τρεις μεγάλες ομάδες. Όμως γι' αυτό, Υπουργέ, ότι εξαρτάται από τις ίδιες. Ο Άρης είναι ψηλά, ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει εχθές, ενώ βάζουν δύσκολα, κινδυνεύουν δύο από την κλασική εξάδα εισαγωγικά. Από τις μεγάλες ομάδες. Κινδυνεύουν να μην μπουν στην εξάδα. Κινδυνεύουν, αλλά... Και είναι και το μεγάλο μας πρόβλημα εμάς των αθλητικών συντακτών να σκεφτούμε, να υποψιαστούμε, διότι ακριβώς είναι δύσκολο πρωτάθλημα και αν μπουν δύο Ολυμπιακός και Άρης μέσα, δεν μπορείς να διανοηθείς ποιες δύο θα μείνουν έξω. Γιατί την αφήνεις έξω. Λέω αυτή την στιγμή. Ναι, η Πάφος έχει μπει και αυτή στην έξαδα. Ναι, γι' αυτό λέω αυτό το πρωτάθλημα φέτος είναι κάτι λοιπόν που δεν το έχουμε δει εδώ και χρόνια. Κύριε Υπουργέ, βλέπουμε τον κόσμο να επιστρέφει σιγά σιγά στα γήπεδα, όμως υπάρχει και αυτό το μεγάλο πρόβλημα με την πανδημία. Βλέπουμε τώρα όλες τις χώρες να ξεκινούν να παίρνουν κάποια μέτρα, κυρίως για τους ανεμβολίαστους. Σε εμάς, τι θα γίνει? Στα γήπεδα εννοώ. Στα γήπεδα. Στα γήπεδα. Μιλάμε τώρα για τον αθλητισμό. Γενικότερα, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. Γενικότερα η ερώτηση είναι να αλλάξει το καθεστώς. Έχουμε ένα καθεστώς. Πρέπει να το μελετήσουμε το καθεστώς. Ναι. Θα το μελετήσουμε σίγουρα αύριο. Αυτή τη στιγμή σίγουρα δεν μπορώ να τοποθετηθώ γιατί. Όταν άνοιξα το τηλέφωνο μου, ήδη ένας από τους επιδημιολόγους έστειλε προτάσεις που δεν τις έχω δει ακόμη. Okay. Άρα είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε τις επόμενες μέρες. Ο επιδημιολόγος παρακολουθεί μας? Δεν ξέρω αν μας παρακολουθεί ή όχι, απλώς. Άρα έτσι όπως μας τα μεταφέρετε, είναι ανοιχτό το θέμα. Θα αυστηροποιηθούν, Υπουργέ, τα μέτρα. Το θέμα είναι αν θα αυστηροποιηθούν για κάποια πράγματα. Πιθανόν να αυστηροποιηθούν και για το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Αλλά στόχος μας είναι αυτή τη στιγμή, στόχος μας είναι να δώσουμε την ευκαιρία σε όλον τον κόσμο να εμβολιαστεί. Αυτό είναι το παράδειγμα, το είδαμε και με άλλες χώρες, κυρίως με το Ισραήλ, που πάντα λέμε το Ισραήλ, το Ισραήλ, το Ισραήλ. Το παράδειγμα του Ισραήλ είναι ξεκάθαρο. Όταν κάνανε την τρίτη δόση τον Αύγουστο, ξεπεράστηκε το πρόβλημα. Mm-hmm. Με μια πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, από αύριο θα έχουμε εμβολιαστικά κέντρα ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 6 το βράδυ. Αν πάμε όλοι μας και κάνουμε την τρίτη μας δόση, τότε
δεν θα μας ανησυχούν τι θα συμβεί στα γήπεδα. Αυτό είναι το πρώτο που θέλουμε να πούμε. Το δεύτερο, θα δούμε πώς θα πάει αυτός ο εμβολιασμός. Αν δεν προχωρήσει ο εμβολιασμός, πρέπει να είμαστε όλοι έτοιμοι ότι μπορεί να πάρθουν κάποια αυστηρά μέτρα. Υπουργέ, σε άλλες χώρες βλέπουμε ότι γήπεδα κλείνουν. Βλέπουμε ότι στην Ελλάδα, για παράδειγμα, την περασμένη εβδομάδα αποφάσισαν ότι όσοι πάνε στα γήπεδα θα πρέπει να φοράνε υποχρεωτικά μάσκες. Υπάρχει. Και σε εμάς είναι υποχρεωτικά σχεδόν, ναι, αλλά υπάρχει μια χαλαρότητα. Ναι. Θέλω να το αναφέρω αυτό. Στη Γερμανία είδαμε να μην επιτρέπεται και είσοδο σε παίκτη ο οποίος ήταν ανεμβολίαστος. Εμείς έχουμε στην Κύπρο ανεμβολία στους ποδοσφαιριστές, το έχετε ψάξει. Διάβαζα σήμερα ότι η Μπάγκερ έχει συζήτησε σήμερα με 5 ποδοσφαιριστές να τους κόψει τα λεφτά για τα οποία, στα οποία μάλλον θα έπρεπε να τους καταβάλει για 2 εβδομάδες. Υπάρχουν κάποιοι παίχτες, έναν πολύ μικρό ποσοστό που είναι ανεμβολιαστοί. Όπως σε όλο αυτοί οι ποδοσφαιριστές, σε περίπτωση που πάρθουν μέτρα, θα μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο. Σίγουρα θεωρώ θα μπορούν να παίξουν. Mm-hmm. Γιατί αν θα πάρουμε μέτρα για τους ποδοσφαιριστές, πρέπει να πάρουμε και για όλους τους εργαζόμενους που δεν είναι εμβολιασμένοι. Mm-hmm. Ναι, αλλά αν πάρουν για όλους τους εργαζόμενους μέτρα, άρα θα πρέπει να πάρουμε και για τους ποδοσφαιριστές. Αν πάρουμε για όλους, θα πάρουμε και για τους ποδοσφαιριστές. Σωστά. Αλλά υπάρχει. Υπάρχουν κάποιες ομάδες τώρα που αυτή τη στιγμή πιέζουν τους παίχτες τους όλους να είναι εμβολιασμένοι. Mm-hmm. Ειδικά τους νεαρούς τους παίχτες. Μιλάμε τώρα για ένα ποσοστό, ας πούμε, 90-95% των ποδοσφαιριστών ή των αθλητών γενικότερα που είναι εμβολιασμένοι. Δεν έχω τον ακριβή αριθμό, αλλά υπάρχει, οι ομάδες ήδη έχουν κατανοήσει ότι πρέπει οι παίχτες να είναι εμβολιασμένοι, γιατί αν έχουν έναν κρούσμα μπορεί να τους τεινάξει τη χρονιά στον αέρα. Σωστό, ναι. Και αν έχουν έναν κρούσμα και έχουν 3-4 παίχτες έξω για 10 μέρες, μπορεί να χαθεί άρα, χρονιά. Πότε υπολογίζετε αν θα αλλάξει κάτι για το καθεστώς των οπαδών? Την Τετάρτη θα γίνει μια πρώτη ανακοίνωση με τι σκοπεύουμε μέτρα να πάρουμε. Αύριο έχετε στο μεταξύ συσκέψη? Αύριο θα είναι με τους επιδημιολόγους. Θα ακούσω. Έχουν ήδη σταλεί εισηγήσεις τους. Θα συζητήσουμε όλοι μαζί τι πρέπει να κάνουμε και την Τετάρτη που θα υπάρχει υπουργικό θα συζητήσουμε. Θα έχουμε ανακοίνωση δηλαδή Τετάρτη. Σίγουρα θα υπάρχει ανακοίνωση την Τετάρτη, αλλά το πιο σημαντικό που το ξαναλέω είναι θα δοθεί ένα περιθώριο τουλάχιστον 2 εβδομάδες για όλους μας να εμβολιαστούμε. Αν εμβολιαστούμε αυτές τις 2 εβδομάδες, δεν θα πάρουμε αυστηρά μέτρα. Εάν δεν εμβολιαστούμε, δεν αποκλείονται οποιαδήποτε μέτρα. Δηλαδή όμως μόνο για την τρίτη δόση και για αυτούς που ακόμη δεν εμβολιάστηκαν. Μιλούμε, θα πάρθουν μέτρα και για αυτούς που δεν θα κάνουν την τρίτη δόση και για αυτούς που δεν εμβολιάστηκαν. Θα είναι συνδυασμός των μέτρων.